Είμαστε εδώ, εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου, να συμβάλλουμε για την επίλυση των προβλημάτων. Όπως είμαι βέβαιος ότι θα πράξουν και οι παρατάξεις της μειοψηφίας με την καλόπιστη συνεργασία. Ξεκινάμε σήμερα με την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των Μηλών της Δημοτικής Επιτροπής, που αποτελεί μια δημοκρατική παρακαταθήκη για τον τρόπο λειτουργίας που όλοι πιστεύω ότι θέλουμε για την αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί καλούμαστε με σύγχυση και συνεννόηση να εργαστούμε για το καλό των συντριπτωμάτων μας, οι οποίοι προσδοκούν πολλά από εμάς. Καλή θητεία σε όλους. Χαίρομαι που άκουσα αυτά τα λόγια από το στόμα του Δημάρχου, γιατί νομίζω ότι ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι χώρος συγκλήσεων, συνενέσεων και συμπόρευσης. Είναι η πρώτη συνεδρίαση, πανηγυρική συνεδρίαση, κατά την οποία θα εκλέξουμε με πανηγυρικό τρόπο το Προεδρείο του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αυτό το οποίο θα διευθύνει τις συζητήσεις το επόμενο διάστημα στο κορυφαίο όργανο του Δήμου Λαμιών, εδώ που λαμβάνονται οι αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν το μέλλον του τόπου μας, και είναι μια ευκαιρία να εκφράσουμε και εμείς τις θέσεις μας στον τρόπο συμπόρευσης στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπως ακριβώς επιβάλλει το σύστημα αξιών που προσβαίνει, που προσβαίνει ο καθένας και ο καθένας από εμάς και η παράταξή μας. Καλή θητεία σε όλους και όλες τις συναδέλφες και τους συναδέλφους. Ιδιαίτερα θέλουμε να καλωσορίσουμε τους καινούριους συναδέλφους και συναδέλφες σας. Για πρώτη φορά είναι σε αυτή την αίθουσα. Θα συμβάλλουμε και εμείς από τη μεριά μας ένα αντιπολίτευση, όπως κάνουμε διαχρονικά, τόσο με τις προτάσεις μας και τις ιδέες μας που περιλαμβάνονται διαχρονικά στο πρόγραμμά μας, όσο και με την κριτική μας από την πολιτιστική θέση. Είναι μια αποτόμενη ευκαιρία. Ταυτόχρονα όμως, αποτελεί μεγάλη τιμή και ευθύνη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι το κορυφαίο συλλογικό μας όργανο και με τη συμμετοχή μας αυτό οφείλουμε να τιμήσουμε τους περίπου 40.000 συνδημότες και συνδημότες Έλληνας, όλους εκείνους που στις 8 Οκτωβρίου αποφάσισαν να μας τοποθετήσουν εδώ, ασκώντας μαζικά το δημοκρατικό τους δικαίωμα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα σε όλους μας. Να είναι ένα έτος δημιουργικό το 2024. Σήμερα ήταν η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκλέξαμε το Προεδρείο, πρόεδρο, που είναι ο Μάκης ο Πρέτζας, αντιπρόεδρο, η Νάγια η Φαρδί, και γραμματέας η Μαρία Ξερομερίτη. Τους εύχομαι καλή επιτυχία, καλή επιτυχία σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Να είναι μια χρονιά συνεργασίας για την πόλη μας. Θέλω να τονίσω ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση εκλογή του Προεδρείου και τώρα, όπως βλέπετε, συνεχίζουμε για την Επιτροπή του Δήμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δημαρχέ, ποια είναι η πρώτη εντύπωση από το Δημοτικό Συμβούλιο? Κοιτάξτε, όλα καλά. Χαμογελαστοί είμαστε όλοι. Όμως, το χαμόγελο δεν πρέπει να μας λείπει και γι' αυτό είπα να έχουμε δημιουργικότητα. Θα τύχουν και δύσκολα συμβούλια, θα τύχουν και αντιθέσεις. Εδώ είμαστε όμως για το κοινό καλό, θα δεχτούμε και την κριτική και τα λάθη μας. Αυτό που θέλω να πω είναι στους πολίτες ότι θα προσπαθήσουμε με όποιες δυνάμεις έχουμε η πόλη αυτή και οι κοινότητες να πάμε όλοι μαζί μπροστά, γιατί δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε. Γι' αυτό θέλω και τη σύμπνοια και από εσάς τους δημοσιογράφους. Είμαστε νέοι σε αυτό το χώρο, δεν είμαστε νέοι στη δουλειά, και έχω πει στα παιδιά θέλω πιο πολύ έργα, και όταν εννοώ έργα η καθημερινότητα του πολίτη, δεν εννοώ τα εργοτάξια, θέλω έργα, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αυτό με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η καθημερινότητα του πολίτη. Το ξαναδηλώνω και θα το τονίζω συνέχεια. Σήμερα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη νέα σύνθεση.
όμως είναι μια κορυφαία συνεδρίαση στην οποία εκλέγεται και επιλέγεται το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διευθύνει τις συζητήσεις το επόμενο διάστημα και θα συμβάλλει στην ορθότητα των αποφάσεων που θα ληφθούν σε αυτό εδώ το όργανο. Γι' αυτό εμείς προεισαγωγικώς δηλώσαμε σαν παράταξη ότι θα υπερψηφίσουμε τις προτάσεις για το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου όποιες και να είναι. Βεβαίως επελέγει ο Μάκης ο Πρέτζας ένα νέο παιδί με ήθος, με ευπρέπεια και αποτελεί εγγύηση ότι θα είναι καλός πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Με το πνεύμα αυτό κινηθήκαμε και δηλώσαμε εξ υπαρχής ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να πετύχει. Η Λαμία είναι κάτι πάνω από εμάς που μας ενώνει όλους. Στην επιτυχία του έργου της Δημοτικής Αρχής θα συμβάλλουμε με παραγωγικό τρόπο. Στην αντιπολίτευση που είμαστε, στη μειοψηφία που είμαστε, με προτάσεις, με δημιουργικές προτάσεις, με συγκλήσεις και συνενέσεις, αλλά και κριτική όπου χρειάζεται. Όπου οι αποφάσεις που έρχονται και οι εισηγήσεις που έρχονται είναι εκτός του πλαισίου αρχών το οποίο εμείς ως παράταξη έχουμε θέσει. Όσον αφορά στη Δημοτική Επιτροπή, επισημάναμε ότι είναι άδικο το σύστημα στο να επιλέγεται μόνο από μία παράταξη η μειοψηφία στην Δημοτική Επιτροπή. Πρέπει να υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση, γι' αυτό και τη μία έδρα που δικαιούμαστε, το ένα το Δημοτικό Σύμβουλο που δικαιούμαστε από τους τρεις σαν παράταξη, τον παραχωρήσαμε στην παράταξη του κυρίου Κυριακάκη, στην παρέμβαση πολιτών για τη Λαμία, προτείνοντας την κυρία Αντωνίου, η εμπειρία της οποίας είναι πάρα πολύ χρήσιμη, αφού η παράταξη η συγκεκριμένη έχει χρηματίσει πάρα πολλά χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει συμβάλει σε πάρα πολλά θέματα στο να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Είμαστε εδώ με τον τρόπο που ακριβώς έχουμε δηλώσει και έτσι θα πορευτούμε στο επόμενο διάστημα, γιατί ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι χώρος συγκλήσεων, συνενέσεων, συμπορεύσεων. Σας ευχαριστώ και καλή χρονιά. Ευχόμαστε καταρχήν καλή χρονιά σε όλους τους δημότες, σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Καλωσορίζουμε τους νέους συμβούλους που πρώτη φορά μπαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχόμαστε καλή θητεία και καλή καλό έργο, καλή δύναμη στο Προεδρείο που αναδείχθηκε σήμερα, στον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο, την Γραμματέα, καλή θητεία στο Δήμαρχο φυσικά. Από τη μεριά μας, από τη θέση της αντιπολίτευσης, για μια ακόμη φορά θα φροντίσουμε να υπερασπίζουμε τα συμφέροντα των Δημοτών, τα συμφέροντα του Δήμου, να ασκούμε την αντιπολίτευση με δημιουργικό τρόπο. Θα είμαστε κριτικοί και αντιπολιτευόμενοι σε αυτά τα οποία δεν είναι προς το συμφέρον των Δημοτών και με τις ιδέες μας και τις προτάσεις και το πρόγραμμά μας θα συνεισφέρουμε στο να γίνει το καλύτερο για το Δήμο και τους Δημότες. Καλή χρονιά επίσης και στα μέσα ενημέρωσης σε όλους εσάς που ελπίζουμε ότι θα είστε παρόντες και θα καλύπτετε τα Δημοτικά Συμβούλια για να μπορεί να ενημερώνει το Δημότης όσο γίνεται πιο αντικειμενικά.